Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλό μήνα. Είναι κοντά σας η πρωινή επισκόπηση με όλη τη δραστηριότητα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και από τις πολιτικές εξελίξεις που θα συζητήσουμε. Καλημέρα Λουκία. Καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Όλα καλά να πάνε. Δεν ξέρω βέβαια στα τρία μεγάλα κόμματα τι γίνεται, αν θα είναι όλα καλά, γιατί βλέπω συνεχίζονται οι μετασεισμοί μετά τις εκλογές. Για να έχουμε δουλειά κι εμείς, αλλά να πάνε πρώτα καλά γενικότερα, γιατί μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ναι, έχουμε και τις πυρκαγιές, είδαμε και το Σαββατοκύριακο. Ότι έγινε πραγματικά. Μετά έπονται τα κόμματα, στο οποίο βγάζουμε και εμείς το ψωμί μας μετά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Έχουμε ήδη κοντά μας τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευαΐδη, βουλευτή Λέσβου από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλους. Να είστε καλά. Σε λίγο θα έχουμε κοντά μας τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη από τη Νέα Δημοκρατία. Πριν όμως πάμε στη συζήτησή μας, να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ από την Επιτροπή Δικαιοσύνης. Εκεί λοιπόν ρυθμίσεις για το Συμβούλιο της Επικρατείας περιλαμβάνει το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο παρουσιάστηκε στην Επιτροπή. Αύριο θα συνεχιστεί. Πάμε να δούμε όμως το ρεπορτάζ. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Κατά ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Πλεύση Ελευθερίας. Επιφυλάξεις εξέφρασαν το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, η Ελληνική Λύση και οι Σπαρτιάτες. Θα περιμένω με πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων, ιδιαίτερα των κομμάτων που διαφώνησαν. Μετά την χθεσινή συνεδρίαση της ακρόασης των φορέων, όπου ιδιαίτερα οι δύο αρμόδιες ενώσεις δικαστικών λειτουργών του Ελεκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας που συνεδρίασε εν ολομελία υπερθεμάτισαν υπέρ της σκοπιμότητας του νομοσχεδίου, διασκέδασαν πλήρως τις ενστάσεις και τις επιφυλάξεις που είχαν ακουστεί και μίλησαν για μια σπουδαία τομή στη διοικητική δικαιοσύνη και για μια ιστορική μεταρρύθμιση προς την κατεύθυνση της ποιοτικής και ταχύτερης απονομής της δικαιοσύνης. Είμαστε εδώ σήμερα και ομολογώ ότι μετά την ακρόαση των εκπροσώπων των φορέων χθες είμαι περισσότερο απεσιόδοξος και πλήρως πεπισμένος ότι το παρόν σχέδιο νόμου όχι μόνο είναι πρόχειρο και αποσπασματικό, όχι μόνο είναι συντηρητικό νομοθέτημα που περιστέλει περαιτέρω τα δικαιώματα των πολιτών, έχει και την παγκόσμια πρωτοτυπία να παραβιάζει την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Είναι ένα πολύ κρίσιμο νομοσχέδιο και αφορά ένα δικαστήριο με κύρος και μεγάλη παρακαταθήκη και παράδοση στη χώρα μας. Ακούγοντας τους εκπροσώπους της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας, αβίαστα προκύπτει ότι το σχέδιο νόμου υπαγορεύτηκε στην κυβέρνηση μονομερώς από το σύλλογο αυτό. Το νομοσχέδιο φέρνει μια σειρά σοβαρές και δραστικές αλλαγές στην ακυρωτική δίκη και ιδιαίτερα αυτή που αφορά το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και βεβαίως επιβεβαιώθηκε ξανά ότι αυτού του είδους οι σοβαρές αλλαγές έγιναν χωρίς να βασανιστεί ιδιαίτερα, χωρίς να γίνει ιδιαίτερη κεκταμένη διαβούλευση με τους σχετικούς φορείς. Η διαβούλευση την οποία έκανε η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αφορούσε αποκλειστικά και μόνο τους δικαστικούς λειτουργούς. Είτε τους διοικητικούς δικαστές του Διοικητικού Πρωτοδικείου και Εφετείου, είτε τους δικαστικούς λειτουργούς του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και αυτό θεωρούμε ότι είναι πολιτικά και νομικά όμως απολύτως απαράδεκτο. Όπως και το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης, διαπιστώσαμε ότι και πάλι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ευκαιριακό και αποσπασματικό χαρακτήρα, προϊόν μιας καθεστωτικής αντίληψης. Σε αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας, γιατί αυτά που δήλωσε δεν είναι ορθά και δεν ανταποκρίνονται στο πραγματικό, να πούμε ότι το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στην αρχική σελίδα του ιστοτόπου OpenGov στις 4 Σέκτου, στις 23 και 10 τη νύχτα και η διαβούλευση ολοκληρώθηκε στις 18 Σέκτου, στις 3 το μεσημέρι. Δηλαδή όχι 23, αλλά 13 ημέρες. Πρώτο μέλημά μας είναι η ικανοποίηση του πολίτη και η εμπιστοσύνη του πολίτη στο κράτος δικαίου και όχι η ικανοποίηση των οίκων αξιολόγησης ή των δανειστών.
Αυτό θα πρέπει να εξυπηρετεί η δικαιοσύνη, το μέσο Έλληνα πολίτη και τη μέση Ελληνίδα. Ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας απέρριψε τις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για έλλειψη διαβούλευσης και διαλόγου πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου. Δεν μπορεί η μόνιμη εποδός στην Επιτροπή μας να είναι «δεν υπήρξε αναγκαίος χρόνος διαβούλευσης». Όταν μάλιστα όσοι έρχονται και τους παρέχεται η δυνατότητα και ο χρόνος κατά την ακρόαση των φορέων ή και πριν να ακουστούν, δεν έχουν να μας πούν τίποτα περισσότερο παρά το ότι δεν τους δώσαμε επαρκή χρόνο να πούνε πράγματα που ήθελαν να πούν χωρίς να μας εξηγούν και ποια είναι αυτά. Πάμε τώρα να ανοίξουμε τη συζήτησή μας. Έχουμε κοντά μας, όπως είπα και νωρίτερα, τον κύριο Παναγιώτη Παρασκευαίδη από το ΠΑΣΟΚ. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Άνοιξαν για τα καλά οι δουλειές σας στο ΠΑΣΟΚ, κύριε Παρασκευαίδη. Τώρα, από ό,τι βλέπουμε, η κούρσα είναι για τρεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Δούκας, ο κύριος Γερουλάνος. Θα παραμείνουν τρεις ή η κυρία Μπακογιάννη, ας πούμε, σας παρομοίασε λίγο με το Δελφινάριο, λέγοντας πως τα 3/4 της κοινοβουλευτικής σας ομάδας είναι υποψήφιοι αρχηγοί. Θα παραμείνουν τρεις, θα γίνουν περισσότεροι, τι πιστεύετε? Κοιτάξτε, πιστεύω ότι θα αυξηθεί ο αριθμός. Αλλά αυτό είναι μέσα στα πλαίσια του κανονισμού, θα έλεγα, λειτουργίας των κομμάτων. Όλοι έχουν το ελεύθερο και είναι δημοκρατικό να θέτουν το εαυτόν στις υποψηφιότητες και αν ο λαός, αφού λειτουργούμε έτσι, τους κρίνει ότι είναι ικανοί, αφού δείξουν τα προσόντα τους, δηλαδή επιχειρηματολογήσουν, γίνει διαβούλευση που λέμε, και, όπως λέμε και στη Βουλή, να προχωρήσουν σε αυτή τη θέση, τη θεσμική θέση του αρχηγού του κόμματος, που είναι πραγματικά βασική γιατί παίζει πρωτεύοντα ρόλο στο ένα κόμμα να πάει μπροστά. Είναι η πολιτική πρώτα, δηλαδή το τι πολιτική θα χαραχθεί από όλους και ποιος θα πει μπροστά για να έχουν καλύτερο αποτέλεσμα. Από τους τρεις που έχουν ήδη ανακοινώσει την υποψηφιότητα, είναι κάποιος ο οποίος σας καλύπτει εσάς ή θα περιμένετε να δείτε όλες τις υποψηφιότητες για να αποφασίσετε? Νομίζω είναι νωρίς να εκφραστείς. Και για μένα και οι τρεις καλοί είναι. Το θέμα είναι τα υπέρ και τα κατά. Ποιος έχει εμπόδια, ποιος έχει ικανότητες περισσότερες, ποιος έχει πείρα. Όλα αυτά θα συζητηθούν και με τους ανθρώπους που θα πάμε τέλος πάντων στα χωριά να το συζητήσουμε, να καλέσουμε τα μέλη μας, να γίνει συζήτηση τι νομίζουν αυτοί κλπ. Αλλά ο καθένας διαμορφώνει, είναι προσωπική, είναι όπως την ψήφο, είναι προσωπικό του τέλος πάντων, προσωπική απόφαση. Μήπως πάτε λιγάκι ανάποδα και εσύ όπως το έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή αντί να κάνετε πρώτα να συζητήσετε για τα αίτια της ήττας, αντί να κάνετε ένα συνέδριο ενδεχομένως, αντί να χαράξετε την πολιτική που θα ακολουθεί και μετά να βρείτε το πρόσωπο? Πραγματικά πάτε να βρείτε πρώτα το πρόσωπο. Αυτό έπρεπε να γίνει. Κανονικά θα έπρεπε να συγκεντρωθούμε να δούμε τι έφτεξε, ποια ήταν τα αίτια της. Δεν μπορώ να το θεωρήσω ήττα. Το ότι δεν πετύχαμε το στόχο μας. Γιατί ανεβήκαμε ένα βαθμό. Αυτό δεν είναι ήττα το να ανέβει. Όχι όσο θα περιμένατε. Ναι, αλλά περιμέναμε να είμαστε τέλος πάντων γύρω στο 17-18%. Πέσαμε. Αλλά έπρεπε να δούμε πραγματικά τι έφταξε. Ποια ήταν τα αίτια. Να γίνουν συζήτηση. Γιατί είχαμε προτάσεις και στην ομάδα μας, στην κοινοβουλευτική ομάδα, πάνω σε θέματα... Τέλος πάντων, σε νομοσχέδια τα οποία έπρεπε να. Οι προτάσεις αυτές δεν εισακούστηκαν όμως, κύριε Παρασκευαίδη. Ναι, δηλαδή, δεν εισακούστηκαν από την ηγεσία του κόμματος, από τον κύριο Ανδρουλάκη, και γι' αυτό άνοιξε όλος αυτός ο κύκλος. Δεν ήταν μόνο ο Ανδρουλάκης. Λειτουργούσαμε δημοκρατικά. Σαν κόμμα, όταν θέσαμε παράδειγμα, σας λέω, για το ψήφο, για την ψήφο του γάμου των ομοφυλοφίλων. Οι 14 είμαστε ενάντια και οι 17 ήταν υπέρ. Άρα λειτουργήσε προς αυτή την κατεύθυνση. Εμείς οι υπόλοιποι τους είχαμε πει ότι είναι λάθος. Η ελληνική κοινωνία δεν είναι όριμη να αποδειχθεί τέτοιους νόμους. Έχουμε τόσους άλλους, τόσα άλλα προβλήματα στη...
στο ελληνικό κράτος που πρέπει να λύσουμε πάνω στην άμυνα, πάνω στη δικαιοσύνη. Τώρα όμως, επειδή έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις υποψήφοι αρχηγοί, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα υπέρ και τα κατά του καθενός? Ας πούμε, ο κύριος Δούκας αυτή τη στιγμή είναι δήμαρχος. Πώς θα, αν εκλεγεί, πώς θα γίνει, θα εξακολουθήσει? Πρώτον, θα έχετε πάλι ένα πρόσωπο ως αρχηγό κόμματος, ο οποίος θα είναι εκτός βουλής και αυτός, και θα είναι και δήμαρχος. Αυτό πώς θα λειτουργήσει? Οπωσδήποτε είναι κόλλημα αυτό, γιατί πρώτον θα λειτουργεί η Βουλή χωρίς τον αρχηγό του κόμματος μέσα, και θα είναι και ο Κασελάκης. Θα λείπει λοιπόν ο Κασελάκης. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης θα είναι μόνος του πάλι στη Βουλή. Θα λείπει ο κύριος Κασελάκης. Θα είναι με τον κύριο Βελόπουλο, και σε λίγο καιρό θα κάνει, όπως έχει και αυτό το στυλ ο κύριος Βελόπουλος, το επαναστάτη και το αυτό, και σε λίγο καιρό θα βλέπουμε τις πλάτες του κύριου Βελόπουλου, γιατί θα δίνει αυτό τις μάχες μέσα με αυτό που τον διακατέχει το στυλ. Γιατί ο κόσμος αυτά βλέπει. Άρα θεωρείτε ότι ο κύριος Δούκας, με αυτά που μας λέτε, είναι καλό να μην είναι αυτός, επειδή δεν θα βρίσκεται στη Βουλή? Όχι, είναι τα υπέρ και τα κατά. Mm-hmm. Είναι αυτό, είναι κατά, ας πούμε, το να λείπει. Όπως θα πεις, έλειπε και ο Ανδρουλάκης, ήταν και αυτό μείον. Ή δεν ξέρω, θα λείπει και ο Κασελάκης. Άρα χρειάζεται ένας αρχηγός κόμματος ο οποίος θα βρίσκεται μες στη Βουλή, θεωρείτε? Άποψή μου ότι θα ήταν καλύτερο να βρίσκεται μες στη Βουλή. Ο κύριος Δούκας έχει το προφίλ του αρχηγού, δεν ξέρω. Είναι υπέρ αυτό, παράδειγμα, στο αυτό. Μετά, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει πείρα. Έχει πείρα και από την Ενωμένη Ευρώπη, δηλαδή σαν ευρωβουλευτής, και στο κόμμα και στο χώρο. Χθες είπε και ο ίδιος ότι έκανε λάθη. Ποια είναι αυτά τα λάθη? Κοίταξε, δεν μας τα είπε τα λάθη, αλλά ένα λάθος ήταν αυτό που δεν μας άκουσε, να αποφύγει το νόμο... Για τα ομόφυλα ζευγάρια, λέτε. Ναι, τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν λάθος. Αυτό, γιατί το είπαμε ότι ο κόσμος δεν το ήθελε. Εγώ έρχομαι σε επαφή με 50% άτομα την ημέρα που πέρναγαν. Για όνομα του Θεού, τι είμαστε, γιατί να. Και οι μορφωμένοι έλεγαν, ακόμα και οι ίδιοι οι ομοφιλόφιλοι, μου λέγανε, δεν θέλουμε, τι να παντρευόμαστε κλπ. Αφού μας τα έχετε δώσει όλα. Τι είναι τούτα εδώ τα πράγματα? Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιοι φίλοι μου που έρχονται και στο ιατρείο μου και συζητάμε τέτοια πράγματα. Ήταν το μεγαλύτερο μέρος, θα έλεγα. Λοιπόν, γιατί λοιπόν πρέπει να καταφύγουμε σε τέτοια αγγλοσαξονικά πρότυπα που δεν δέχεται η κοινωνία μας? Γιατί ο ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, που πρέπει να προωθήσουμε εμείς στη νεολαία μας και να έχουμε τέτοια πρότυπα ελληνοχριστιανικά, θα πρέπει να αντικατασταθεί με αυτά τα πρότυπα, τα οποία τα βλέπουμε και κάθε μέρα? Πώς μπορεί λειτουργούν? Να μην πετύχατε το στόχο που λέτε στις εκλογές, αυτό που περιμένατε, αλλά δεν ξέρω, γι' αυτό φταίει μόνο ο κ. Ανδρουλάκης, και γι' αυτό θα προχωρήσετε στην εκλογή αρχηγού? Δεν φταίει μόνο ο Ανδρουλάκης, φταίμε όλοι. Γιατί να φταίει? Γιατί τον ψήφισαν το νόμο και οι άλλοι. Αν ήταν και έβλεπαν ότι ο νόμος αυτός θα αυτό, αλλά δεν καταλάβαιναν και οι άλλοι ότι πραγματικά ο νόμος αυτός θα μας πάει πίσω σαν κόμμα. Διότι ο κόσμος δεν το ήθελε. Δηλαδή, καπελώσαμε τον κόσμο ψηφίζοντας αυτό το νομοσχέδιο ενάντια στη θέληση του λαού. Δημιουργεί πρόβλημα καπελώματος. Σου λέει, κάτσε, εδώ με ρώτησαν εμένα ο λαός. Όταν έκανα εγώ την πρόταση ότι τη στιγμή που υπάρχει αυτή η διαφωνία και ο κόσμος δεν τα δέχεται, γιατί δεν προτείνεται, κύριε Πρόεδρε, δημοψήφισμα? Λέει, είναι προσωπικό δικαίωμα, δεν ξέρω, προσωπικό δικαίωμα, ότι δεν έχουμε δικαίωμα. Και μάλιστα έφερε και δύο χθες τα είπατε στην Κεντρική Επιτροπή. Αυτά τα μιλήσατε στην Κεντρική Επιτροπή, τα είπατε? Τα είπαμε, βέβαια τα είπαμε. Έφερε τότε και θυμάμαι και δύο συνταγματολόγους και μου λέει μία συνταγματολόγος, όταν θέταμε, γιατί λειτουργούσαμε δημοκρατικά στο κόμμα. Δεν μπορώ να πω, δεν μπορώ να κατηγορήσω κάτι που δεν έπρεπε. Και μου λέει η συνταγματολόγος ότι είναι προσωπικό, δεν έχουμε δικαίωμα να το θέσουμε σαν δημοψήφισμα. Και λέω, καλά, έχουμε το δικαίωμα οι εκπρόσωποι του λαού να παίρνουν την απόφαση για το λαό, και δεν έχει ο ίδιος ο λαός το δικαίωμα να ψηφίζει ο ίδιος, αφού διαφωνούμε σε ένα πράγμα και είμαστε σχεδόν μισή και μισή? Δεν θα έπρεπε να δώσουμε το δικαίωμα στο λαό? Κάντε το αυτό. Και αν δεν το δεχτεί ο κύριος Μητσοτάκης, που δεν θα το δεχτεί, αποχωρούμε. Θεωρείτε κάποιος, δηλαδή, από τους υπόλοιπους υποψηφίους θα είχε διαφορετική στάση στο θέμα του νομοσχεδίου?
Από τους υπόλοιπους υποψηφίους εννοώ τώρα που είναι υποψήφιοι για αρχηγή του ΠΑΣΟΚ. Θα όχι, είχε διαφορετική στάση. Κοίταξε. Ο κύριος Δούκας θα είχε διαφορετική στάση. Όχι βέβαια, γιατί είδαμε ότι λειτουργεί. Δεν θα υπήρχε ούτε ο άλλος. Δεν θα είχαν. Το ψήφισαν. Αφού είχαν η πλειοψηφία, εμείς αποχωρήσαμε από τους 14 που είχαμε, είμαστε ενάντια στην ΕΣΟΚΟΜΕΔΕ. Οι 11 δεν πήγαμε καθόλου να ψηφίσουμε μετά. Για να μην έρθουμε σε ρήξη, γιατί εμείς βγαίναμε και υποστηρίζαμε, για άλλη μισή θα ήταν υπέρ, για να μην κοντράρουμε το αυτό. Αλλά όμως, κύριε Παρασκευαίδη, έχει... όταν σε έχουν τιμήσει με την ψήφο τους τόσοι Αθηναίοι, ο κύριος Δούκας βγήκε δήμαρχος. Δεν είναι λίγο. Πώς να το πω, είναι σαν να την εμπιστοσύνη αυτή να την ακυρώνεις όταν λες, εγώ βάζω ουσιαστικά θέλω, το στόχος μου είναι να είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κοίταξε, στην Κεντρική Επιτροπή εχθές δήλωσε ότι ναι, μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος, ότι μπορεί να είναι συγχρόνως και δήμαρχος και αρχηγός κόμματος. Αλλά το μείον πάλι εκεί πέρα είναι ότι για να, αν γίνουν οι εκλογές σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια, θα πρέπει να παραιτηθεί για να κατέβει από δήμαρχος. Οπότε πάλι υπάρχει το μείον. Γι' αυτό είπαμε τα υπέρ και τα κατά. Ενώ έχει το προφίλ του αρχηγού, ας το πούμε αυτό, το αναγνωρίζεται και μπόρεσε και νίκησε στις εκλογές, έχει αυτά τα κολλήματα. Δεν είναι άλλο πράγμα όμως οι αυτοδιοικητικές, άλλο πράγμα η ηγεσία ενός κόμματος. Κοίταξε, όχι τόσο, άμα περάσεις αυτοδιοικητικές έχεις δυνατότητες, αλλά είναι πολύ λίγο σε 6 μήνες. Βέβαια, ακόμα δεν έχει ξεδιπλώσει την Δεν έχει ξεδιπλώσει, θα πρέπει να πετύχει σαν δήμαρχος και μετά να προχωρήσει στο αυτό. Τώρα... Αλλά το σύστημα, θα πω, είδε ότι επειδή μπόρεσε να ενώσει αυτές τις κεντροαριστερές δυνάμεις στο Δήμο, ότι πιθανώς να το πετύχει. Ποιους άλλους περιμένετε να είναι υποψήφιοι? Περιμένω μήπως ο κ. Μιχάλης Κατρίνης μπορεί να είναι. Δεν ξέρω η Νάντια Γιαννακοπούλου αν έχει τέτοιες βλέψεις. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι? Κάποιος από τους Παπανδρέηδες, ή ο Νίκος ή ο Γιώργος Παπανδρέου. Υποψιάζομαι δηλαδή, λέγω ενσυγδώς, δεν ο έχω κύριος καμία... Ο κύριος Ανδρουλάκης μίλησε για πασαρέλα φιλοδοξιών. Ποιος μίλησε? Ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για πασαρέλα φιλοδοξιών. Κοίταξε, οι φιλοδοξίες είναι όχι νόμιμες, είναι επιβεβλημένες σε ένα χώρο. Δεν κατεβαίνεις για να κάθεσαι πίσω, για να βγεις μπροστά. Αυτό δείχνει παντού, δηλαδή και στην πολιτική. Η πολιτική αυτό έχει. Είναι φιλοδοξία να βγεις μπροστά προς όφελος φυσικά του κόσμου, αλλά και δικό σου, να πούμε, γιατί είναι ικανοποίηση της δημιουργίας. Είναι κάνει λόγο δηλαδή, και για παρασκηνιακές συμφωνίες. Εγώ σαν 8 χρόνια σαν δήμαρχος, όταν έκανα ένα έργο, νόμιζα το κάνω για τον εαυτό μου, σαν είναι δικό μου το έργο. Δηλαδή, ικανοποιόμουν που έβλεπα το έργο και το θαύμαζα στο. Μην λέω, να το έκανα, έκανα ένα λιμάνι, έκανα δεν ξέρω ένα δρόμο. Και τον αισθανόμουν δικό μου. Εσείς με τι κριτήριο θα ψηφίσετε? Με το κριτήριο ότι ποιος μπορεί να κερδίσει τον Μητσοτάκη? Όχι, με το συμφέρον του κόμματος. Δηλαδή, τι συμφέρει στο κόμμα σε αυτή τη δεδομένη στιγμή για να ψηφίσεις? Ποιος μπορεί πραγματικά να αυτό? Κοίταξε, χάρηκα που ο Ανδρουλάκης ανεγνώρισε τα λάθη του και λέγε, κάναμε λάθη. Αλλά δεν σας είπε, μας δηλαδή, είπατε ποια είναι αυτά τα λάθη. Δεν μας είπε, θα πρέπει να κάνω ένα ερώτημα. Περιμένετε να σας τα πει. Κοίταξε, κανονικά θα έπρεπε να μας πει τα λάθη, να πούμε, αλλά τα υποψιαζόμαστε. Εγώ υποψιάζομαι ότι είναι και το λάθος των πανεπιστημίων με το άρθρο 16. Κοίταξε, σου χαρίζουν ένα γάιδρο και κάθεσαι εσύ και κοιτάς το άρθρο 66. Εγώ δεν το ψήφισα, όχι για το άρθρο 66 τα πανεπιστήμια, διότι δεν λήφθηκαν υπόψη. Ούτε καν το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ούτε καν το ανέφερε πουθενά ο κύριος Μητσοτάκης, ότι υπάρχει ένα Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δεν ανέφερε τίποτα στην περιφέρεια, όλα στην Αθήνα. Δηλαδή, άρα υπήρχαν κάποια συμφέροντα. Άρα το ένα λάθος θεωρείται ότι ήταν το θέμα με τα ομόφυλα ζευγάρια, το άλλο με τα πανεπιστήμια. Τρίτο λάθος έχει κάνει ο κύριος Ανδρουλάκης. Το τρίτο λάθος ήταν με την ψήφο των αποδήμων. Mm-hmm. Ενώ είμαστε υπέρ, μετά δεν ξέρω, γυρίσαμε κατά. Αυτά τα βλέπω. Άρα θεωρείτε ότι έγιναν κάποιες κολοτούμπες, να το πω έτσι? Ναι, κάποιες κολοτούμπες που δεν άρεσαν. Δηλαδή πηγαίναμε στο κόσμο και καλά, τι πράγματα είναι αυτά? Εδώ μας λέγατε τα πανεπιστήμια ήταν αιχμή του δόρατος, να πούμε το πανεπιστήμιο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να μην φεύγει ο κόσμος έξω. Έχουμε τα παιδιά μας και στέλνουμε τόσα λεφτά, φεύγουν από την Ελλάδα κλπ.
Και είμαστε εμείς που τα λέγαμε αυτά, το ΠΑΣΟΚ. Και μετά... Το debate που θα γίνει και μετά θα παίξει ρόλο στην Ελλάδα. Λέμε όχι, βάσει του άρθρου είδε ότι έτσι θα λειτουργήσει καλύτερα κλπ. Κοίταξε, το άρθρο, εντάξει, δεν είναι, δηλαδή είναι ένα επιχείρημα, αλλά τη στιγμή που σου το κάνουν και χωρίς το άρθρο αυτό που θέλεις εσύ να πεις όχι δεν το δέχουμε, το δέχουμε, αλλά υπό όρους. Κύριε Μητσοτάκη, δεν θα τα κάνεις εκεί που σε επιβάλλουν, που έχεις κάνει τις συμφωνίες να τα κάνεις, θα τα κάνεις στη Μυτιλίνη, θα τα κάνεις στη Χίο, στη Ρόδο, θα τα κάνεις στη Βόρεια Ελλάδα. Άμα θέλεις τα πανεπιστήμια αυτά, με χωροταξικό σχεδιασμό, με περιφερική ανάπτυξη, όχι θα τα ρίξουμε όλα στην Αθήνα. Αυτό ήταν το επιχείρημα για να μην τα ψηφίσουμε και τότε θα πέρναγε στον κόσμο πολύ καλύτερα. Αυτή είναι η λογική. Αυτά είναι τα λάθη που πιστεύω ότι κάναμε. Μπήκαμε όχι το άρθρο 16. Μα το άρθρο 16 υπήρχε και θα υπάρχει και θα το λύσουμε το άρθρο 16. Δηλαδή το να γίνει κάτι, αλλά... Αφού είμαστε υπέρ το άρθρο 16 μας και στο κάνουν και δέχονται να στο κάνουν. Τι περιμένετε να ακούσετε τώρα για να ψηφίσετε έναν υποψήφιο? Θα γίνει και το debate. Τι περιμένετε να ακούσετε? Θα γίνει debate μεταξύ των υποψηφίων. Περιμένουμε να ακούσουμε πολιτικές. Δηλαδή, τι πολιτική θα εφαρμοστεί πάνω στην άμυνα, τι πολιτική θα εφαρμοστεί πάνω στην ανάπτυξη, τι πολιτική θα εφαρμοστεί πάνω στην... ένα λεπτό, γιατί κάτι... Γενικότερα, στην εξωτερική πολιτική, στην περιφερειακή ανάπτυξη. Πάνω στη δικαιοσύνη. Υπάρχει δικαιοσύνη σήμερα? Το έβαλα το πρώτο θέμα που βγήκα όταν μίλησα στη Βουλή. Αυτό έβαλα το θέμα της δικαιοσύνης. Δεν λειτουργεί η δικαιοσύνη και σας το είπα και σας άσερα. Μα αυτά, κύριε Παρασκευάδη, τα συζητούσατε και στην κοινοβουλευτική σας ομάδα. Γιατί μας είπατε νωρίτερα ότι έχετε μια δημοκρατική κοινοβουλευτική ομάδα που τα συζητήσατε όλα αυτά. Ναι. Το θέμα είναι ότι όταν έρχεται η ώρα, όπως μας είπατε, μετά δεν εισακούονται οι βουλευτές. Τι γίνεται? Γιατί, πού είναι η ένστασή σας? Κοιτάξτε. Ότι τα είχαν προγραμματίσει, δεν μπορώ να πω, ότι εντάξει θα τα βάλουμε σιγά σιγά, δεν μπορούμε να τα βάλουμε όλα μια φορά. Ήταν μέσα στα πλαίσια το να τα οργανώσουμε και να τα θέσουμε υπόψη, γιατί λειτουργούν και οι ομάδες, πώς το με, τώρα όμως σε μια μικρή κοινοβουλευτική ομάδα όπως είστε εσείς, βλέπουμε πολλές υποψηφιότητες, 3 τώρα, και μας λέτε ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι. Κοίταξε, όσοι, είναι δημοκρατικό. Κοίταξε, στη δημοκρατία επιτρέπονται αυτά τα πράγματα. Όσοι θέλουν να βάλουν, όσοι νομίζουν τον εαυτό τους ότι μπορούν να προσφέρουν. Άρα μήπως είναι το πρόβλημα αυτό ότι έχετε πολλούς που θεωρούν τον εαυτό τους, βλέπουν τον εαυτό τους ως αρχηγό? Κοίταξε, ο κάθε ένας μπορεί να δει τον εαυτό του ως αρχηγό. Γιατί οι φιλοδοξίες, είπαμε, είναι δεδομένες. Μπορούν όλοι να ανεβάσουν τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ από αυτούς τους υποψηφίους που ακούγονται? Γιατί φιλοδοξία μπορεί να έχει ο καθένας, και εγώ μπορεί να έχω. Αλλά μπορούν όλοι να ανταποκριθούν στην θέση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ και να ενώσουν το ΠΑΣΟΚ και να το ανεβάσουν τα ποσοστά. Φέροντάς το στην αξιωματική αντιπολίτευση. Η μόνη δύναμη που πραγματικά, ύστερα από αυτή την κατάτεια του ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη κιόλας, είναι το ΠΑΣΟΚ που μπορεί να ανέλθει και να δημιουργήσει προϋποθέσεις να χτυπηθεί. Αυτό δεν φαίνεται όμως τώρα, κύριε Παρασκευαίδη. Δεν το έκανε, όπως λέει. Δεν το έκανε για τα λάθη που σας ανέφερα. Εντάλλωστε είμαστε δεύτερο κόμμα και πολύ κοντά. Αυτά τα λάθη μας έριξαν, γιατί πήγαινα εγώ στους ψηφοφόρους μου. Οι άνθρωποι που με ψήφιζαν, πώς να το πω, σαν Παρασκευαίδη και όχι σαν κόμμα στο αυτό. Και μου λέγανε, ύστερα από αυτό που κάνετε, που ψηφίσατε αυτούς τους νόμους ενάντια, εμείς εγκαταλείψαμε τα εδάφη μας από τη Μικρά Ασία και ήρθαμε εδώ πέρα για την πίστη μας και για τον χριστιανισμό και για τα αυτά. Και χάσαμε θεωρείτε, και πάτε και μας ψηφίζετε αυτά τα πράγματα. Ποιο πρόσωπο θεωρείτε ότι θα μπορούσε να σταθεί απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη και θα μπορούσε ενδεχομένως όλη αυτή τη μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει για την ενοποίηση της κεντροαριστεράς να συμβάλλει σε αυτό? Κοίταξε, θα ακούσουμε, γιατί και εγώ δεν τους ξέρω πολύ καλά. Θέλω να ακούσω και στο debate αλλά και στις αναλύσεις που θα κάνουν, πώς βλέπουν την ανάπτυξη της χώρας, στο δημογραφικό, την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, πόσο ο κόσμος θα παραμείνει. Εδώ σε μια τετραετία ο Ανδρέας Παπανδρέου άλλαξε την Ελλάδα. Λοιπόν, υπάρχουν, εδώ ήρθαν τα λεφτά 35 δις στο ταμείο το... που ήρθαν, πώς το είπαμε αυτό το ταμείο, 35 δις και δεν ξέρουμε πού πήγανε. Με τα 35 δις άλλαζε στην Ελλάδα, μπορούσε να αυτό. Και δεν ξέρουμε
εξαφανίστηκαν και δεν ξέρουμε πού έχουν πάει. Λένε εδώ πήγαν, εκεί πήγαν. Δηλαδή μπορούμε να μάθουμε βέβαια, αλλά δεν γίνεται έργο που να φαίνεται, που να το αποδέχεται, πώς να το ωφελείται ο λαός. Εκεί είναι το πρόβλημα. Και κεντροαριστερά, την κεντροαριστερά, πώς τη βλέπετε, θα μπορέσει να ενωθεί? Δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα κεντροαριστερά. Άμα θέλουν αυτά, είναι τα τσαλαβουτάει ένας από εδώ από εκεί, κάθε ένας θα κάνει τον αρχηγίσκο, κάθε ένας θα λέει το τίποτα. Πρέπει να βαδίσουμε αυτόνομα όπως βαδίζουμε, θα εκλέξουμε ένα αρχηγό και θα κοιτάξουμε να περάσουμε το πρόγραμμά μας. Πώς βλέπουμε την ανάπτυξη της Υπαίθρου, πώς θα χτυπήσουμε τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη πρέπει να γίνει αυτόνομη, δεν πρέπει να διορίζεται από το κράτος ο κάθε δικαστικός εκεί πέρα και να αποφασίζει. Μάλιστα. Το είχα δηλώσει από μιας αρχής ότι δέστε τη δικαιοσύνη αν θέλετε να έχετε κράτος που να λειτουργήσει. Ευχόμαστε και, κύριε Παρασκευαίδη, να είναι ανέμακτη και επειδή δεν έχουμε άλλο χρόνο του αρχηγού, όλα να κάτι τελευταίο καλά. Κύριε Παρασκευαίδη, επειδή άνοιξε η συζήτηση και για το θέμα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, εσείς για παράδειγμα έναν κεντροδεξιό υποψήφιο πρόεδρο Δημοκρατίας θα τον ψηφίσατε? Θα τον ψήφιζα τα πάντα, απλώς να είναι σωστός άνθρωπος, να είναι άνθρωπος λογικός και φιλόπατρης, να αγαπάει την πατρίδα του και να μην την ξεπουλάει. Ακόμα δηλαδή και είναι κεντροδεξιό το πρόσωπο και ας μην είναι κάποιος υποψήφιος όπως ήταν η κυρία Σεκελαροπούλου. Ό,τι θέλει ας είναι και αριστερό, να είναι άνθρωπος, λογικός και να αγαπάει την πατρίδα του και τον τόπο του. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Παρασκευάτη, να είστε καλά. Και εμείς να προχωρήσουμε τώρα να δούμε τι συζητήθηκε στο νομοσχέδιο για την ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της τουριστικής εκπαίδευσης. Μίλησε η αρμόδια υπουργός. Ας παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ. Στόχος του νομοσχεδίου είναι η διασφάλιση προϋποθέσεων ώστε ο τουρισμός να προσφέρει μακροπρόθεσμα ωφέλη στην οικονομία, είπε η Υπουργός Τουρισμού κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη. Στηρίζουμε το τουριστικό προϊόν της χώρας μας, δίνουμε πρόσθετα εργαλεία και ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα. Το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί τελικά μια πρωτοβουλία στην κατεύθυνση της προσαρμογής στα δεδομένα που θέτουν οι αλλαγές στην τουριστική δραστηριότητα, ο διεθνής ανταγωνισμός και η ανάγκη εξυπηρέτησης σύγχρονων αναγκών. Το παρόν σχέδιο νόμου του Υπουργείου Τουρισμού επιχειρεί να προστεύσει διαδικασίες αδειοδοτήσεων, να στηρίξει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, να εισάγει νέες καινοτόμες, να ενισχύσει τον τομέα της τουριστικής εκπαίδευσης ώστε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να επικαιροποιήσει το νομοθετικό καθεστώς του επαγγέλματος του ξεναγού και άλλων ζητημάτων. Από το νομοσχέδιο απουσιάζουν τα φλέγοντα ζητήματα του ελληνικού τουρισμού και κυρίως τα εργασιακά, αντέτειναν οι εισηγήτριες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Δεν ασχολείται με τα φλέγοντα ζητήματα για τον ελληνικό τουρισμό, όπως με την προστασία και την ενίσχυση των εργαζομένων, τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης και με θεσμικά μέτρα, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κυκλική οικονομία, την ουσιαστική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής. Είναι ακόμα ένα νομοσχέδιο χωρίς όραμα και στρατηγική για το καλό της κοινωνίας. Αποσπασματική νομοθέτηση, έλλειψη οράματος, έλλειψη ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού, διατάξεις διευθέτησης, επικοινωνιακά τρίκ, απουσία λύσεων σε δομικά προβλήματα. Στις ρυθμίσεις για το πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος των ξεναγών αναφέρθηκε ο αγορητής του ΚΚΕ, ενώ ο αγορητής της ελληνικής λύσης επεσήμανε την απουσία διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο ορισμός που δίνεται μέσα στο νομοσχέδιο για τον ξαναγό διαλύει οποιαδήποτε εργασιακή κατάσταση είχε ο κλάδος μέχρι σήμερα. Είναι σε αντιδραστικότερη κατάσταση, κατεύθυνση, ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των τουριστικών γραφείων για φθηνότερες ξεναγικές υπηρεσίες, αλλά και υπηρεσίες από υπαλλήλους που δεν διαθέτουν ξεναγική ιδιότητα. Δεν γίνεται καμία αναφορά στην προστασία του περιβάλλοντος ούτε στην έννοια της φέρουσας ικανότητας, δηλαδή της αντοχής των οικοσυστημάτων και των ανθρωπογενών συστημάτων, ώστε να μην επέλθει καμία σοβαρή επιδείνωσή τους. Επικρίσεις για αρκετές από τις διατάξεις του νομοσχεδίου προέβαλαν και οι αγορητές και αγορήτριες των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πρόθεση είναι η παράκαμψη υφισταμένων νομοθετικών διατάξεων για την ίδρυση και λειτουργία μεγάλων τουριστικών επιχειρήσεων. Η παράκαμψη κολλημάτων, γιατί σαν κολλήματα βλέπετε την προστασία που δίνει η νομοθεσία στο περιβάλλον και σε όλη την επικράτεια. Η δυναμική ομοσπορία του τουριστικού κλάδου δεν μπορεί να προσμετράται μόνο
στα πιθανά αυξημένα έσοδα, τα οποία μπορεί να αποδειχθούν πρόσχερα αν δεν υπάρχει σταθερός και μακροπρόθεσμος σχεδιασμός τουριστικής ανάπτυξης. Προωθείται ένα μοντέλο εδώ επιχειρηματικότητας με ομόνιο φιλελεύθερο τρόπο, ο οποίος υποβαθμίζει ακριβώς την διάσταση του περιβάλλοντος, τη βιωσιμότητα του τουρισμού. Βλέπουμε ότι τώρα δίνουμε τη δυνατότητα, αν πάλι λέω καταλαβαίνω καλά, να αποκτήσει κάποιος πιστοποίηση ξαναγού με ένα τρίμηνο σεμινάριο, το οποίο μάλιστα δεν θα έχει και απολύτερες εξετάσεις. Πάμε τώρα να συζητήσουμε τα θέματα της επικαιρότητας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας από τον νομό Ροδόπης, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και καλό μήνα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Πριν πάμε στα πολιτικά και στα είχαμε πριν και τον κύριο Παρασκευά ήδη που έλεγε για περιφερειακή ανάπτυξη και εσείς είστε από τη Θράκη που πολλοί κάνουν κριτική ότι η Θράκη δεν έχει υπουργό, θα τα πούμε σε όλα αυτά τα πολιτικά, αλλά επειδή μένετε στην περιοχή που χθες δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές, από τη φωτιά, να μας πείτε λίγο πώς το ζήσατε και επειδή κοιτάξτε, το έχετε ξαναζήσει πάλι. Καταρχήν είναι πολύ περίεργο να εμφανίζεται φωτιά μόλις εμφανίζεται άνεμος 8-9 μποφόρ και σε διαφορετικές αιστείες. Δεν μπορώ να στοιχειοθετήσω κάτι, αλλά μου δημιουργεί τουλάχιστον υποψία. Δεύτερον, οφείλω να πω ότι πάρα πολύ γρήγορα τα πτυτικά μέσα έδρασαν. Δηλαδή, σε ελάχιστο χρόνο, τουλάχιστον 10 πτυτικά μέσα έδρασαν στην περιοχή. Και φυσικά τα πεζοπόρα, τα οποία παίρνουν και το μεγάλο ρίσκο. Και ευτυχώς που εκδηλώθηκε νωρίς και αντιμετωπίστηκε. Γιατί όλοι οι κάτοικοι είχαν βγει έξω σε σταμάτα, δροσιά, διόνυσο. Βρέχανε τα σπίτια, βρέχανε τους χώρους, τους έφλεκτους κτλ. Εκτιμώ ότι λειτουργήσε συγκροτημένα το κράτος σε αυτή την περίπτωση και οι πολίτες και είχαμε ευτυχώς έτσι αποτέλεσμα. Πάμε τώρα στις φωτιές που έχουν ανάψει στη Νέα Δημοκρατία, στην κοινοβουλευτική σας ομάδα, μετά την πρόσφατη συνεδρίαση που είχατε, που εκεί 32 από τους 37 βουλευτές που μίλησαν έκαναν λόγο να αλλάξει κατεύθυνση το καράβι, να πάει πιο δεξιά. Εσείς τι πιστεύετε? Όχι, δεν ήταν ακριβώς αυτό το πνεύμα. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι περάσαμε μια πολύ δύσκολη πενταετία με απανωτές ιδιαστικές κρίσεις, στις οποίες ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ουσιαστικά ανέδειξε τις διοικητικές του ικανότητες, πήρε γρήγορες και τολμηρές αποφάσεις και εύστοχες στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αυτό, το ότι είχαμε δηλαδή ένα καλό αποτέλεσμα στη διαχείριση των κρίσεων, οφείλεται βεβαίως στην ικανότητα του ιδίου, οφείλεται όμως, και αυτό το είπα εγώ και στην κοινοβουλευτική ομάδα, και στην εμπιστοσύνη και τη στήριξη που του έδωσαν όλοι οι βουλευτές. Όλοι μας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που να απείλαυσε για τόσο μακρό διάστημα τέτοια στήριξη και εμπιστοσύνη όσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Γιατί την απολαμβάνει τώρα. Η κοινοβουλευτική ομάδα που ακούσαμε γκρίνια μετά το 2019. Ακούστε τι γίνεται. Μέσα σε αυτή την εκδήλωση εμπιστοσύνης και στήριξης, εμείς αυτοπεριοριστήκαμε. Δηλαδή, αυτοπαραιτηθήκαμε συνειδητά από ένα αυτονόητο δικαίωμα που μας δίνει το ίδιο το Σύνταγμα και είναι η ελευθερία συνείδησης και η προσωπική τοποθέτηση όταν συμφωνείς ή όταν διαφωνείς. Και αυτό το κάναμε συνείδητα, είπα, για να στηρίξουμε την κοινή προσπάθεια. Ναι, αλλά όπως είπα και στην κοινοβουλευτική ομάδα, το μένουμε στο σπίτι τελείωσε από τότε που βγήκε το εμβόλιο των ευρωεκλογών. Δηλαδή, μπαίνουμε σε μια άλλη περίοδο. Άρα, οι βουλευτές επανέρχονται στη φυσιολογικότητα. Άρα, πλέον θα πρέπει να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνταγματικού ρόλου τους, που σημαίνει ότι δεν λειτουργούν πλέον ως αντιπρόσωποι λαϊκοί με δέσμη εντολή, αλλά ως εκπρόσωποι του λαού, δημοκρατικά νομοποιημένοι, που έχουν ως κριτήριο τοποθέτηση κάθε φορά την ελευθερία συνείδησης. Να διακόψω, κύριε Υπουργέ, και να ρωτήσω κάτι για να το συνδυάσω και με την επικαιρότητα, επειδή αναφέρθηκε και από άλλους ομιλητές, αλλά νομίζω και από εσάς τον ίδιο στην κοινοβουλευτική ομάδα, ότι κινδυνεύεται να σας καταπιεί η ιστορία όπως τον Μακρόν. Και χθες είδαμε ότι ο Μακρόν. Ναι, επιβεβαιώθηκε αυτό που είπα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Πού το είπα αυτό, με ποια αφορμή το είπα? Καταρχήν, νομίζω ότι έγινε κατανοητό από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι οι βουλευτές πλέον δεν σιωπούν, συμμετέχουν δημιουργικά, γόνιμα και όχι ιδιωτελώς, αλλά με κριτήριο το καλό της παράταξης και του τόπου. Και ο ίδιος το είπε. Και εγώ είπα και στους συναδέλφους μου ότι αυτά που λέμε στο εντευκτήριο πρέπει να έχουμε το θάρρος να τα λέμε και μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, που είναι το κυρίαρχο δημοκρατικό όργανο ανάμεσα σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Και αυτό το ενθάρρυνε ο Πρωθυπουργός και είναι προς τιμήν του ότι το ενθάρρυνε. Και ελπίζω ότι από εδώ και πέρα έτσι θα πάμε. Δεν θα είμαστε απλοί χειροκροτητές, αλλά θα συμβάλλουμε και εμείς στη διαμόρφωση πολιτικών, στο μέτρο βεβαίως που μας αντιστοιχεί. Τον τόνο το δίνει πάντοτε η ηγεσία. Τώρα σε αυτό που είπατε. Έκανα μια τοποθέτηση λέγοντας ότι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν άλλα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, το δεξιότερο το βάζω σε εισαγωγικά, δεν είναι ακροδεξιοί.
Δεν μπορούμε να λέμε ακροδεξιούς κάποιους ανθρώπους που πριν μερικούς μήνες μας εμπιστεύτηκαν και μας ψήφισαν και που ενδεχομένως στο μέλλον πάλι θα μας ψηφίσουν. Εξέπεμψαν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας για κάποιες επιλογές που κάναμε. Είπα λοιπόν ότι η Χρυσή Αυγή είναι το τέλος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Πρέπει να είναι το τέλος της ακροδεξιάς στην Ελλάδα. Κάποιοι να μην κατασκευάζουν φαντάσματα ακροδεξιά για να δικαιολογήσουν το ρόλο τους ή για να πάρουν υπόσταση οι ίδιοι. Διότι αν το αφήσουμε αυτό να συμβεί και ακολουθήσουμε την τακτική που έκανε ο Μακρόν, δηλαδή να παίζει με την ακροδεξιά για να συσπυρώνει όλο το διαλυμένο υπόλοιπο πολιτικό σύστημα πίσω του, θα το πληρώσει. Και το πλήρωσε. Τον κατάπιε η ιστορία. Μου απάντησε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι η Νέα Δημοκρατία δεν είναι το ίδιο, ότι κερδίσαμε με 15 μονάδες κτλ. Μα εγώ δεν είπα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το ίδιο. Κάνω μία επισήμανση όμως στο παιχνίδι με την ακροδεξιά, στο παιχνίδι με τη φωτιά. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις δυνάμεις ακτιβιστικές, ενδεχομένως λαϊκιστικές, ενδεχομένως μονοθεματικές, οι οποίες λειτουργούν συγγενώς με το χώρο μας, αλλά όχι εντός του χώρου. Θα πρέπει να τους ξαναπείσουμε, τους ψηφοφόρους που τους ψήφισαν, ότι εμείς είμαστε εδώ. Μήπως και αυτή τελικά η δαιμονοποίηση της ακροδεξιάς της κάνει διαφήμιση. Γιατί αυτό ακριβώς γίνεται. Βλέπουμε ότι και στην Ιταλία βγήκε η ακροδεξιά. Σου λέει άλλος, δεν έγινε και τίποτα. Αυτό η Λεπέν τώρα είναι πρώτων θυρών. Κοιτάξτε, στην Ιταλία υπάρχει μια διαφοροποίηση. Η κυρία Μελώνη τι έκανε. Πάτησε πάνω στην ακροδεξιά για να στραφεί ξανά προς την κεντροδεξιά. Γι' αυτό ήταν ευφυές που έκανε. Δηλαδή παραμένει συνομιλητής της κεντροδεξιάς. Πάω και στη Γερμανία, όπου υπάρχει ισχυρό κεντροδεξιό κόμμα που δεν αθετεί τον αξιακό του κώδικα, αποτελεί το βασικό εμπόδιο κατά της ακραίας δεξιάς και ενδεχομένως και κατά της ακραίας αριστεράς, που είναι η φυσική αντίδραση μετά. Δέστε ότι το AfD δεν κατάφερε να βγει πρώτο, γιατί η χριστιανοδημοκρατία στη Γερμανία, τη CDU, αντέχει. Εδώ λοιπόν στην Ελλάδα θα πρέπει να ενισχύσουμε τον αξιακό κώδικα για να προβάλλουμε τον αξιακό κώδικα της κεντροδεξιάς, για να μην αφήνουμε χώρο ούτε στους ακροδεξιούς λαϊκιστές, εθνολαϊκιστές ή εθνοαπομονωτιστές, ούτε βεβαίως και στους αριστερούς. Σε αυτή τη συζήτηση θα βοηθήσει και η εκλογή ενός Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος ενδεχομένως θα προέρχεται από την κεντροδεξιά? Πριν πάμε εκεί, επειδή το λέω, το θεωρώ σημαντικό, γι' αυτό σας το τονίζω. Πιστεύω ότι η κεντρική μας ιδέα στην κριτική που ακούστηκε από όλους τους βουλευτές και από τους 37 και από αυτούς που ενδεχομένως έκαναν μια πιο επιθετική κριτική είναι να μην απομακρυνόμαστε από τον αξιακό μας κώδικα. Δηλαδή όλοι υποστηρίξαμε τη διεύρυνση, την αμφίπλευρη διεύρυνση, υπό τον όρο ότι οι επισκέπτες θα αποδέχονται τον αξιακό κώδικα που κατέστησε αυτή την παράταξη και μεγάλη και ανθεκτική στον χρόνο, την ώρα που οι πολιτικοί της αντίπαλοι έχουν διαλυθεί. Νιώσατε ότι δεν τον αποδέχονται? Η κριτική λοιπόν που ασκήθηκε από πλευράς μου, τουλάχιστον που έχει αμιγώς πολιτικά χαρακτηριστικά, ήταν με παραδείγματα που εμείς απομακρυνθήκαμε από κάποιες αξίες και το πληρώσαμε εκλογικά. Ένα παράδειγμα που ανέφεραν πολλοί συνάδελφοι ήταν η ιστορία της υπεράσπισης παραδοσιακής οικογένειας με την ψήφο στα ομόφυλα και κυρίως ο πανηγυρισμός μετά από την ψήφιση του νομοσχεδίου που προκάλεσε ακόμα περισσότερο. Ένα δεύτερο παράδειγμα είναι κατά τη γνώμη μου η κατάργηση του αφορολογήτου. Η Νέα Δημοκρατία είναι η παράταξη, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, που κατήργησε ή μείωσε 50 φόρους. Στην υπόθεση του αφορολογήτου όμως κάναμε φάουλ. Κατά τη γνώμη μου, το επιχείρημα που χρησιμοποιήσαμε ότι όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες φοροδιαφεύγουν μας αποψηλώνει από μια παραδοσιακή και σημαντική στρατηγική συμμαχία, κοινωνική συμμαχία, που είναι η μικρομεσαία επιχείρηση. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν υποθεί νωρίτερα, κύριε Στυλιανίδη. Κοιτάξτε, όπου σας είπα νωρίτερα, δόθηκε χώρος διαλόγου, υπόθηκαν, αλλά επειδή ακριβώς υπήρχε η περίοδος της κρίσης, σε πολλά αυτοπεριοριστήκαμε, γιατί δεν θέλαμε να αποδυναμώσουμε τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε ο Πρωθυπουργός. Τώρα όμως δεν υφίστανται αυτοί οι λόγοι. Άρα τώρα ο βουλευτής και η κοινοβουλευτική ομάδα πρέπει να λειτουργεί δημοκρατικά, διότι μια ποιοτική δημοκρατία προϋποθέτει μια ισχυρή εσωκομματική δημοκρατία. Και διότι ο βουλευτής δεν είναι χειροκροτητής, αλλά όπως είπαμε είναι δημοκρατικά νομιμοποιημένος εκπρόσωπος, ο οποίος έχει αποκλειστικό εργαλείο. Όπως μας το λέτε όμως τώρα, είναι σαν να μας λέτε, όπως το καταλαβαίνω εγώ, ότι δεν υπήρχε μέχρι τώρα αυτή η εσωκομματική δημοκρατία. Υπήρχε μια έκτακτη κατάσταση μέχρι τώρα. Η αντιμετώπιση κρίσης είχε ως προϋπόθεση, για να είμαστε αποτελεσματικοί, να αυτοπεριοριστούμε. Τώρα αυτοί οι λόγοι δεν υφίστανται. Επομένως τώρα πρέπει να δουλέψουμε σωστά για να κεφαλαιοποιήσουμε τις διορθώσεις και την αυτοκριτική μας από το μήνυμα που πήραμε από τις ευρωεκλογές. Διότι δεν είναι μόνο αυτοί που φύγανε. Που ανεβάσαν και την αλαζονία κάποιων, γιατί ακούστηκαν και για φαινόμενα αλαζονίας. Κοιτάξτε, αυτό το μήνυμα το είπα και εγώ. Και σε γραμματείς. Με μια παροιμία το είπα. Αυτό που έλεγε κάποτε, που λέγανε οι πρωτοστάτες της Ελληνικής Επανάστασης στους επαναστάτες. Καλοχαιρέτα τους πεζούς.
όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετούν και αυτοί όταν θα ξεπεζέψεις. Αυτό είναι μια πάγια αρχή που πρέπει οι υπουργοί και διοικητικά στελέχη της κυβέρνησης πάντοτε να την θυμούνται. Εσείς το βιώσατε αυτό, δηλαδή παίρνατε κάποιους συγκεκριμένους υπουργούς και δεν σας απαντούσαν? Δεν θέλω να προσωποποιήσω. Βεβαίως υπάρχουν φαινόμενα τέτοια. Και ξέρετε, πιο ενοχλητικό δεν είναι να μην απαντούν. Το πιο ενοχλητικό είναι να λένε ψέματα. Mm-hmm. Διότι εγώ με τους ψηφοφόρους μου αντέχω, η σχέση μου αντέχει, γιατί όσα χρόνια και πολιτεύομαι από παιδί, δεν έχω πει ψέματα ποτέ. Μπορεί να μην τους πω τίποτα. Ή να τους πω ευθέως ότι αυτό δεν γίνεται. Άρα σας λέγανε ότι θα γίνει κάτι και δεν γινόταν, ναι. Μερικές περιπτώσεις έχουμε τέτοιες. Αλλά δεν θέλω να προσλάβει διαστάσεις προσωπικής γκρίνιας η ιστορία, έτσι. Πολιτική είναι η τοποθέτησή μας. Αμιγώς πολιτική και με διάθεση να βοηθήσουμε την κατάσταση. Αυτά όλα ακούστηκαν στην. Να πω και κάτι άλλο, παράδειγμα που ανέφερα και το θεωρώ σημαντικό. Στις βουλευτικές εκλογές ο αγροτικός κόσμος στήριξε κατά 48% τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα δεν τη στήριξε. Και δεν τη στήριξε διότι ενώ ο Πρωθυπουργός επέτυχε να διασφαλίσει περισσότερα κονδύλια από την κοινή αγροτική πολιτική, η διοικητική αδυναμία να διορθώσουμε τη στρεβλή πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στη νέα ΚΑΠ είχε σαν αποτέλεσμα τα χρήματα αυτά να μην φτάσουν στους τελικούς δικαιούχους, στους αγρότες δηλαδή. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί να θυμώσουν και να μην στηρίξουν όπως κάναν πάντα τη Νέα Δημοκρατία. Να στείλουν ένα μήνυμα απέχοντας. Και αυτό και στον ανασχηματισμό του συγκεκριμένου του κυρίου Αυγενάκη. Ή δεν έχει να κάνει με το πρόσωπο, έχει να κάνει με την πολιτική. Με τα πρόσωπα λίγο πολύ όλα έχουν να κάνουν. Δηλαδή η πολιτική είναι κάτι αφηρημένο. Η πολιτική σχεδιάζεται και υλοποιείται από τα πρόσωπα. Επομένως θέλουμε ένα συνδυασμό και προσώπων που να ξέρουν και να μπορούν και να θέλουν, αλλά και πολιτικών που να είναι μέσα στην πραγματικότητα και να είναι αποτελεσματικές πολιτικές. Εν πάση περιπτώσει, κατάληξη, συμπέρασμα είναι ότι όταν η Νέα Δημοκρατία υπερασπίζεται με παρησία και τόλμη τις αρχές και τις αξίες που την έχουν κάνει μεγάλη και ανθεκτική δύναμη, κυριαρχεί. Όταν απομακρύνεται από αυτές, τότε παθαίνει ζημιά. Και σε μία περίοδο προηγούμενη, ψιλοαπομακρύνθηκα από κάποιες εξ αυτών των αξιών εξαιτίας συγκεκριμένων συμπεριφορών που πολλές φορές προέρχονται είτε από τεχνοκρατικά στελέχη που δεν έχουν την ζήμωση με την κοινωνία. Όπως το λέτε και εσείς, μου θυμίζετε επιστροφή στις ρίζες που λέει και ο κ. Νικήτας Κακλαμάνης. Και... αυτό είναι κάτι άλλο. Ίδιο όμως είναι η συμπεριφορά. Ενδεχομένως είναι η ίδια κατεύθυνση, αλλά είναι κάτι άλλο αυτό που λέει ο Νικήτας. Ο Νικήτας δικαιούται να το πει, διότι ο Νικήτας ξεκίνησε από το χώρο της ΕΡΕ. Εγώ υπήρξα ονεδίτης, δαπίτης, πρόεδρος της ΟΝΕΔ. Την παράταξη την ξέρω και από άποψη ιστορίας και από άποψη ανθρωπογεωγραφίας πολύ καλά, πολύ καλύτερα από πολλούς. Αυτό το οποίο λέω είναι πιο μελλοντικό. Δεν είναι τόσο ιστορικό. Οι αξίες που έχει η Νέα Δημοκρατία είναι πολύ συγκεκριμένες. Αυτές τις αξίες πρέπει να τις υποστηρίζουμε. Ποιες είναι αυτές? Προσήλωση στην οικογένεια. Στην πατρίδα, όχι εθνικισμό, πατριωτισμό. Στην ευρωπαϊκή ιδέα. Ευρωσκεπτικισμό για να κάνουμε την Ευρώπη καλύτερη, αλλά όχι ευρωαρνητισμό και εθνοαπομονωτισμό που μπορεί να μας ξαναοδηγήσει σε συγκρούσεις. Μια άλλη διάσταση κριτική σας λέω τώρα. Mm-hmm. Επιτρέπεται να γίνονται όσα γίνονται στην Ευρώπη, να διαμορφώνονται τέτοιες απειλές γύρω μας και εμείς να έχουμε μονοθεματική ατζέντα στις ευρωεκλογές, τα απόθεν έσχεση των πολιτικών αρχηγών, πόσα εκατομμύρια και πόσα σπίτια έχει ο καθένας? Αυτό εκνευρίζει τον κόσμο. Πρέπει να το καταλάβουν όλοι. Σε αυτή την κριτική όμως που κάνετε, ο Πρωθυπουργός πλήρωσε την επιλογή του να έχει πασοκογενή στελέχη στον πυρήνα της κυβέρνησης. Θα σας πω το εξής. Σας είπα ότι εγώ πιστεύω στα ανοίγματα και θεωρώ ότι υπάρχουν μέσα σε αυτά τα στελέχη που έχουν έρθει από άλλους χώρους και από δεξιά και από αριστερά, πολύ τιμή, εργατικοί και αποτελεσματικοί άνθρωποι. Ανοίγματα κάναν όλοι. Η δοσολογία είναι το θέμα. Έτσι, όχι μόνο η δοσολογία. Το κύριο στοιχείο είναι αυτό που σας είπα. Όποιος μπαίνει σε ένα σπίτι, σέβεται τις αρχές του σπιτιού. Οι αρχές και οι αξίες της ιδεολογίας της Νέας Δημοκρατίας. Τις σεβάστηκαν όλοι αυτές τις αρχές? Όχι όλοι. Είναι σαφές ότι όχι. Και μπορώ να σας πω ότι η αλαζονία περισσεύει κυρίως σε δοτούς. Σε διοικητικά στελέχη. Σε κάποιους γραμματείς, σε κάποιους τεχνοκράτες που έχουν αξιοποιηθεί. Κύριε Υπουργέ, και οι υπόλοιποι βουλευτές χτυπήσατε κάποια καμπανάκια στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Σήμερα στο Πολεμικό Μουσείο. Το κλίμα θα είναι πολεμικό, να το πω έτσι, θα χτυπήσουν καμπάνες για τις αρχές αυτές της Νέας Δημοκρατίας. Έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες, προετοιμάσου για πόλεμο για να διασφαλίσει την ειρήνη. Ο συμβολισμός στο να μιλήσουν δύο πρώην πρωθυπουργοί στο Πολεμικό Μουσείο είναι ένα μήνυμα για το πώς θα διασφαλίσουμε την ειρήνη. Εγώ νομίζω ότι έχουμε φτάσει πλέον σε ένα τέτοιο σημείο πολιτικής και δημοκρατικής ωριμότητος που μπορούμε να, όχι απλώς να ανεχόμαστε, αλλά και να αξιοποιούμε την οποιαδήποτε άλλη άποψη κριτική.
πιστεύω ότι θα ακούσουμε πράγματα ενδιαφέροντα και από τον κύριο Σαμάρα και από τον κύριο Καραμάλη. Και για αυτά που έγιναν και για αυτά που δεν πρέπει να γίνουν και ενδεχομένως και για αυτά που γίνονται και θα πρέπει να διορθωθούν ή να συνεχιστούν. Για να το λέτε εσείς από κάτω, ιδιαίτερη αξία, γιατί είστε συνομιλητής, έχετε την τιμή να είστε συνομιλητής με τον κύριο Καραμάλη. Εγώ και στους δύο προηγούμενους πρωθυπουργούς υπήρξα υπουργός. Τους τιμώ και τους σέβομαι για τους δύο. Δεν συμφωνούσα πάντα με όλα μαζί τους. Αλλά οφείλω να πω ότι είχαν την ανοχή και την ωριμότητα να δέχονται τη διαφορετική άποψη. Και πολλές φορές θα την υιοθετούν κιόλας. Πιστεύω ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινείται τώρα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι μέχρι τώρα δεν μπορούσε αυτό κανείς να το διαγνώσει. Το γεγονός ότι άκουσε μια κοινοβουλευτική ομάδα που ενδεχομένως του την παρουσίαζαν μουγκή ή και άχρηστη, γιατί υπήρξαν τεχνοκράτες οι οποίοι μιλούσαν μειωτικά σε πηγαδάκια για τους βουλευτές. Βγήκαν και μερικά λιβελογραφήματα, πιστεύω, κατευθυνόμενα, τα οποία τα βάζουν με τους βουλευτές, γιατί τοποθετήθηκαν με παρησία. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός δεν νομίζω ότι κράτησε αυτή τη στάση, ιδιαίτερα μετά τη δική μου τοποθέτηση που πήρε τρεις φορές το λόγο. Ενθάρρυνε τους βουλευτές να τοποθετούνται και την κοινοβουλευτική ομάδα να λειτουργεί. Είπε και άκουσα πράγματα που δεν γνώριζα. Άρα περιμένετε να δείτε και παρεμβάσεις όμως. Εννοείται. Κοιτάξτε, μας είπε πρώτον, κάτι. Υπάρχουν όμως και συνεργάτες για το δεν γνώριζα. Υπήρχαν συνεργάτες. Εντάξει, αυτό είναι θέμα δικό του. Κοιτάξτε, αν δεν τα γνώριζα, ναι. Αλλά περιμένετε παρεμβάσεις. Ο κάθε αρχηγός, δεν μιλώ για τον Μητσοτάκη τώρα. Ναι. Μιλώ για τον κάθε αρχηγό. Έχει δύο απειλές. Η μία είναι. Η βασιλικότερη του βασιλέως είναι πάντα. Κοιτάξτε, η μία είναι η ανασφάλεια και η άλλη είναι η αλαζονία. Συνήθως τα περιβάλλοντα ενθαρρύνουν αυτά τα δύο. Γιατί έτσι πιστεύουν ότι θα διασφαλίσουν την προσωπική τους θέση και θα χειραγωγήσουν καλύτερα τον κάστοτε αρχηγό. Αυτό αφορά όλους τους αρχηγούς. Υπάρχουν αρχηγοί που έχασαν γι' αυτό τον λόγο. Υπάρχουν αρχηγοί που δεν μπόρεσαν ποτέ να κερδίσουν γι' αυτό τον λόγο. Όποιοι κατάφεραν να υπερβούν αυτά τα όρια και να κοιτάξουν πέρα από το φράχτη, είναι αυτοί οι οποίοι έγραψαν ιστορία. Και όταν φτάσεις σε αυτή τη θέση πλέον, δεν μιλάς μόνο με τους ψηφοφόρους, δηλαδή με το λαό. Μιλάς με το έθνος. Μιλάς με την ιστορία. Μιλάς με το Θεό. Μιλάς δηλαδή με αυτούς που έφυγαν και πάλεψαν για αυτή την παράτηξη, για αυτόν τον τόπο και με αυτούς που θα έρθουν, οι οποίοι, στους οποίους χρωστούμε το μέλλον, το οποίο το διαμορφώνουμε σήμερα με τις αποφάσεις μας. Εγώ δεν μπορώ πλέον να είμαι μουγκός, γιατί έχω τα παιδιά μου, όταν τα κοιτώ στα μάτια, πρέπει να τους δίνω απαντήσεις σε πολύ σκληρά ερωτήματα. Ξέρετε, επειδή τυχαίνει να είμαι και καθηγητής στην νομική, στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Κύπρου, οι ερωτήσεις που αντιμετωπίζω από τα νέα παιδιά είναι αδυσόπιτες και πρέπει να έχω την ετοιμότητα να τους απαντήσω και ως καθηγητής και ως πολιτικός. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε πράξη και στην κοινοβουλευτική μας ομάδα από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Και να το στείλουμε ως μήνυμα και στην δημοσιογραφία που εκτρέπεται σε πυροβολισμό πίσω από την κουρτίνα. Σε διατεταγμένα συμβόλαια. Χτύπα αυτούς τους βουλευτές, βρίζουν, γκρινιάζουν γιατί δεν έγιναν υπουργοί. Δεν έχω εγώ πρόβλημα. Υπουργός έγινα. Έχετε γίνει. Από αυτό το θέμα λοιπόν είμαι γεμάτος. Εμένα με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή η παράταξή μου και η πατρίδα μου και με ενδιαφέρει να αφήσω και ένα αποτύπωμα στον τόπο μου. Και εκεί θέλω να πω ότι ήταν πολύ θετική η αντίδραση του Πρωθυπουργού που είπε: διαλέξτε τρία βασικά θέματα του νομού σας, γιατί υπήρχαν πολλοί βουλευτές που ασκήσαν την κριτική σε σχέση με τον νομό τους. Λογικό είναι. Και στείλτε τα στον κύριο Κουντατζή για να δούμε πώς μπορούμε να παρέμβουμε να τα επισπεύσουμε. Εγώ έκανα πριν τελειώσει η συνεδρίαση αυτή την παρέμβαση στον κύριο Κουντατζή. Τους στείλα τρία θέματα αμέσως. Να είμαι και στα τοπικά μου καθήκοντα, εντάξει. Σας δυσκολεύει στην προσέγγιση αυτή των ενστάσεων ή στο πώς θα γίνει καλύτερη η Νέα Δημοκρατία ή το δοσιακό της αντιπολίτευσης που μπορείτε να ασκήσετε εσείς ως κυβερνητικοί βουλευτές, το γεγονός ότι τα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, οι δύο αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν έδειξαν ικανοί με βάση το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών να αμφισβητήσουν την κυριαρχία Μητσοτάκη? Με στεναχωρεί. Με στεναχωρεί γιατί εντάξει, θα μπορούσα να πω ότι τακτικά εμείς είμαστε κυρίαρχοι. Έφυγε 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόροι από το πολιτικό σύστημα, το 1 εκατομμύριο μας αφορούσε, μας στέλνει ένα μήνυμα, αλλά δεν πάβουμε εμείς να είμαστε η κυρίαρχη δύναμη. Έτσι βγήκαμε πρώτοι, με μεγάλη διαφορά από τον δεύτερο. Εμείς δίνουμε τον τόνο. Αν είχατε όμως ισχυρή αντιπολίτευση, θα ζοριζόσασταν και περισσότερο. Θα ήμασταν καλύτερο. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, όλοι οι οργανισμοί έχουν δύο πόδια. Με ένα πόδι δεν μπορείς να τρέξεις. Πρέπει να υπάρχει μια ποιοτική κυβέρνηση και μια ισχυρή αντιπολίτευση για να κάνει καλοπροαίρετη κριτική. Το γεγονός ότι πολυδιασπάται η αντιπολίτευση δεν είναι καλό ούτε για τη δημοκρατία ούτε για εμάς που κυβερνούμε. Διότι όταν το κενό πληρούνται, δηλαδή όταν παραδείγματος χάρη δεν θα υπάρξει μια
κέντρο-αριστερή αντιπολίτευση, αντιλαμβάνεστε ότι ο κόσμος ευκολότερα θα φύγει στα άκρα. Αυτό το βλέπουμε. Είναι δυσάρεστο αυτό που συμβαίνει διεθνώς, αλλά αργά ή γρήγορα μας επηρεάζει και εμάς. Δηλαδή και η κατάντια των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή βλέπετε τώρα μια υπερδύναμη από την οποία εξαρτάται η ασφάλεια του πλανήτη, πώς έχει εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή σε ένα δίπολο το οποίο δεν ξέρω που οδηγεί. Το ίδιο είδαμε τώρα στη Γαλλία. Δηλαδή αν καταρρεύσει η Γαλλία, πιστεύετε ότι αυτό θα επηρεάσει την Ευρώπη? Σαφώς θα την επηρεάσει. Πρέπει λοιπόν γρήγορα να αντιδράσουν. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας μικρό κόσμο εδώ της Ελλάδος και ειδικότερα της Νέας Δημοκρατίας, εάν επιδείξουμε αντανακλαστικά, εκτιμώ ότι μπορούμε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Έχουμε χρόνο. Ο υποψήφιος που σας ρώτησα και νωρίτερα για την Προεδρία της Δημοκρατίας πρέπει να είναι παραταξιακός. Ακούστε κάτι. Καταρχήν θεωρώ ότι είναι σωστή η τοποθέτηση του Παύλου του Μαρινάκη, που εκπροσωπεί νομίζω για την κυβέρνηση, ότι είναι πολύ νωρίς να ανοίξει αυτό το θέμα. Είναι εμφανές ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα υπάρχει μεγάλη αντίδραση για την κυρία Πρόεδρο και οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι έγινε μέρος μιας αντιπαράθεσης. Δηλαδή πήρε θέση συμμετέχοντας στα πανηγύρια για την υπερψήφιση του γάμου και των ομόφυλων. Και νομίζω ότι αυτό κατά κάποιο τρόπο θα είναι ένα θέμα στο οποίο για μας, θα δημιουργηθεί ο Πρόεδρος, για μένα. Να μιλώ για άλλους, ο Πρόεδρος Δημοκρατίας είναι ένας θεσμός που πρέπει να ενώνει και το λαό και το έθνος και να μην είναι μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης. Εκεί έκανε μια στοχεία, είναι δεδομένο. Τώρα από εκεί και μετά, πού θα προσανατολιστούμε μετά, δεν μπορώ να το πω τώρα. Αυτή είναι μια συζήτηση που προφανώς θα ανοίξει όταν θα πλησιάσει εκείνη η ώρα. Αν θεωρείτε απλά ότι πρέπει να είναι ένα πρόσωπο, γιατί έχει ανοίξει η συζήτηση. Κοιτάξτε, αν πρέπει έχει να είναι αλλάξει ένα πρόσωπο το άρθρο. Από την είναι προϋπόθεση. Είναι προϋπόθεση για εσάς να ψηφίσετε, αν είναι από την κεντροδεξιά. Δεν μπορώ να σας το πω. Δηλαδή, αν μου πούνε μια προσωπικότητα που υπερβαίνει τα όρια των κομμάτων, τι θα πω, όχι. Εγώ σέβομαι τους θεσμούς. Σημασία, εγώ έδωσα μια μάχη στο Σύνταγμα. Πριν διαμορφωθεί η θέση μας, την οποία τη δίνω από την αναθεώρηση του 2001, τότε ήταν εισηγητής ο Βαγγέλης ο Βενιζέλος, πίστευε ότι έπρεπε να προστατευτεί η ισχυρή πλειοψηφία της εκλογής του Προέδρου, διότι είναι μια αφορμή να συνεννοηθούν μεταξύ τους τα κόμματα σε πρόσωπα υψηλού κύρους. Στη συνέχεια τότε ο αείμνηστος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, με τον οποίο είχα εκτενείς συζητήσεις για το θέμα, μου είχε πει την άποψη να εκλέγεται από τον λαό. Ήταν μια εναλλακτική, αφού δεν εκλεγεί από τη Βουλή, να εκλέγεται από τον λαό. Επήγαμε στην πιο απλουστευτική λύση που πρότεινε ο Βαγγελής ο Βενιζέλος των 151 ψήφων για την εκλογή Προέδρου, διότι δύο φορές το πολιτικό σύστημα υπέστη εκβιασμό κατά κάποιο τρόπο και εργαλειοποίηση του θεσμού του Προέδρου για να προκληθούν εθνικές εκλογές. Μία ήταν με την υπόθεση του επί Καραμαλή του Παπούλια, που είχε βγει ο Γιώργος Παπανδρέου πολύ νωρίς, πριν εκπνεύσει τετραετία, και είπε: εγώ δεν θα ψηφίσω και αν θα κερδίσω, μετά θα ψηφίσω. Δηλαδή έκανε ένα παιχνίδι με τον Πρόεδρο και το ίδιο έγινε με τον Σταύρο το Δήμα επί Σαμαρά. Αυτό είναι η αιτία που μας οδήγησε στην αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου και την εκλογή από τη Βουλή με 151. Η πρώτη εκλογή της κυρίας Σακελαροπούλου ήταν επιτυχής, υπό την έννοια του ότι η συντριπτική πλειοψηφία του Κοινοβουλίου έδωσε πάλι αυξημένο κύρος στην Πρόεδρο. Τώρα βρισκόμαστε ενώπιον μιας άλλης εκλογής, όπου αυτό το οποίο δεν θα ήθελα να συμβεί είναι να βγαίνει ένας πρόεδρος με κομματική πλειοψηφία. Μετά χάνει κάτι από το κύρος του. Ο πρόεδρος έχει χάσει τις αρμοδιότητες τις ρυθμιστικές, τις έχει μάλλον μειώσει τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες για αναθεώρηση του 86. Η προσωπικότητα επομένως του Προέδρου είναι πολύ σημαντική παράμετρος για να επηρεάζονται θετικά οι λειτουργίες των κομμάτων, οι σχέσεις των κομμάτων και οι εθνικές εξελίξεις. Δεν θέλω να κατρακυλήσουμε στο να πηγαίνουμε σε μονοκομματικές υποψηφιότητες σκοπιμότητος, παρότι πιστεύω ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έχουν ευρύτατο κύρος και σε κομματικό επίπεδο. Τα δύο επίπεδο. Πρόσωπα που θα μιλήσουν απόψε το βράδυ θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν ψήφους περισσότερο από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ψήφους κομματικής σκοπιμότητας δεν ξέρω, αλλά απήχησης στην κοινωνία άνετα. Άνετα. Αλλά δεν ξέρω τη στιγμή που θα διαμορφωθούν οι συνθήκες για την εκλογή του νέου Προέδρου, τι θα μετράει. Σίγουρα δεν δημιουργείται πολιτικό αδιέξοδο με την έννοια ότι πρέπει να πάμε στις εκλογές. Αλλά αναμφισβήτητα θα πρέπει να, οι άνθρωποι που θα επιλεγούν να πάνε εκεί να είναι άνθρωποι υψηλού κύρους. Μάλιστα, είχαμε και μια δημοσκόπηση χθες σχετικά και με το που είχε μέσα και ερώτημα και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αλλά είχαμε και τα ποσοστά του Νέας Δημοκρατίας που κάτι είχαν τσιμπήσει.
Που σημαίνει ότι άρχισε να λειτουργεί. Αν διαβάσω τις δημοσκοπίες πριν τις ευρωεκλογές. Για αντιπολίτευση που κάνουν. Καλύτερα να μην το κουβεντιάζουμε. Δηλαδή, μας λέγανε ότι θα πάρουμε 35-36%. Και είχα μία απορία, διότι μιλούσα με τον κόσμο και έβλεπα εγώ το κλίμα της αρέσκειας και έλεγα, μήπως εγώ είμαι αλλού. Και τελικά επιβεβαιώθηκε μάλλον το feeling που πήραμε από τον κόσμο παρά αυτό που μας λέγανε στις τηλεοράσεις. Προσέξτε, εγώ δεν θέλω να υποτιμήσω τη δουλειά των δημοσκόπων. Παρότι είχα έναν καθηγητή στο Πανεπιστήμιο που μου έλεγε ότι η στατιστική είναι η επιστημονική έκφραση του ψέματος. Μια στατιστική μέθοδος όμως αξιόπιστη, η οποία χρησιμοποιείται, πάντοτε σου επιτρέπει να καταλάβεις πού πάει το πράγμα. Χρησιμοποιείται όμως για ανάλυση. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για προπαγάνδα. Διότι εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και πολλές εκλογές, στις οποίες η στατιστική μέτρηση χρησιμοποιήθηκε ως προπαγάνδα για να υποβάλει τα αισθήματα του εκλογικού σώματος. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει τη στατιστική να τη σέβονται πρώτα αυτοί οι οποίοι την ασκούν ως επιστήμη και ως επάγγελμα. Τώρα και να σας ρωτήσω και για το θέμα της Τράκης, αλλά μην φανεί ότι επειδή, επειδή είστε εσείς εκλέγεστε εκεί, ότι έχει μείνει χωρίς υπουργό η Θράκη. Α, έτσι το βάζετε. Εγώ νομίζω να με ρωτούσατε για το φαινόμενο του μειονοτικού κόμματος. Όχι, και κοιτάξτε, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός είπε, ταιριάζει ο Πρωθυπουργός και με τις συμπεριφορές της Τουρκίας. Ότι οι επιλογές του δεν είναι χωροταξικές. Συμφωνώ και διαφωνώ. Εάν υπάρχει ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός και ο κάθε υπουργός. Στην περίπτωση σας αφορά και περισσότερο λόγω της περιοχής. Εντάξει, και όλες τις περιοχές σας αφορά. Που προβλέπει συγκεκριμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν σε κάθε περιφέρεια. Και όποιος υπουργός πάει, ανεξαρτήτως από πού είναι, είναι υποχρεωμένος να τον εφαρμόσει. Βεβαίως το χωροταξικό δεν παίζει κανένα ρόλο ως κριτήριο. Επειδή όμως αυτό δεν υπάρχει, μην γελιόμαστε, επειδή ο κάθε υπουργός πάει ευλογεί τα γένια του, επειδή είναι ανθρώπινο και αυτονόητο να ξεκινάς από το στενό σου περιβάλλον και να ευνοείς τις περιοχές των οποίων τα προβλήματα γνωρίζεις, αυτό επελήθη στο παρελθόν από άλλους πρωθυπουργούς με αυτή την ανάπτυξη τη χωροταξική για να μπορείς να έχεις μάτι και αυτή παντού. Αυτή είναι η απάντησή μου σε αυτό. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να το ισορροπήσουμε με κάποιο τρόπο. Πάμε τώρα στη Θράκη. Στη Θράκη συμβαίνουν πράγματα τα οποία τα έθεσα στην κοινοβουλευτική ομάδα και δεν το έκανα πρώτη φορά και τα έθεσα και στον Πρωθυπουργό στο παρελθόν και κατηδίαν και σε σοβαρές σκέψεις και προεκλογικά σε σύσκεψεις που κάναμε στο Μαξίμου. Η Τουρκία κάνει επίδειξη δύναμης. Η Τουρκία εργαλειοποιεί μια μειονότητα, τη οποία τα δικαιώματα εμείς τα έχουμε διασφαλίσει με πληρότητα. Για πρώτη φορά συνεργεί το κόμμα. Το οποίο αυτό αποκαλείται τουρκικό, προσπαθώντας να αλλάξει το περιεχόμενο της συνθήκης της Λοζάνης, με κάποιους εγκαθέτους και χρηματοδοτούμενους από το εξωτερικό, που προσπαθούν να εμφανίσουν δήθεν μακεδονική μειονότητα στην ελληνική Μακεδονία. Αυτό είναι η αρχή ενός συστήματος, που δεν πρέπει να το αφήσουμε να περάσει έτσι. Μπορεί σε απόλυτα νούμερα οι ψήφοι ή τα ποσοστά του συγκεκριμένου κόμματος του ΝΤΕΠ να έχουν πέσει. Αλλά εδώ διαβάζεις μια πολιτική που εξελίσσεται μέσα στη χώρα σου, κατευθύνεται από άλλες χώρες, αμφισβητεί τους κανόνες σταθερότητος, την ειρήνη, τη συνεργασία, τη συνθήκη της Λοζάνης, ακόμα και τη συνθήκη των Πρεσπών με την οποία εγώ διαφωνώ, την αμφισβητεί και πάει να σου εγείρει καινούργια ζητήματα. Και αύριο μεθαύριο αυτές οι ομάδες συνεργάζονται και με τους Αλβανούς που κάναν και μεγάλη συγκέντρωση στο Ράμα μέσα στην Αθήνα. Συνεργάζονται και με τους Ισλαμιστές που έχουν πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Τι θα γίνει? Δεν πρέπει το ελληνικό κράτος να επιδείξει σοβαρότητα, ευθύνη και αποφασιστικότητα? Γι' αυτό δεν πάει στην κυβέρνηση μόνο. Πάει και στη δικαιοσύνη. Διότι ήταν μεγάλη ευαισθησία και σωστά στα θέματα δημοκρατίας όταν πάρθηκαν οι αποφάσεις για τη Χρυσή Αυγή. Δεν κατάλαβα όμως. Εδώ βγήκαν εκπρόσωποι από τον ΤΕΠ και είπαν: Όποιος μας ψηφίζει είναι Τούρκος. Δηλαδή, επαναπροσδιορίζουμε τη μειονότητα παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο. Εκεί πέρα δεν υπάρχουν κανόνες και σύνταγμα. Να κληθούν αυτοί οι κύριοι και να δούνε οι τοποθετήσεις τους συνάδουν με τις βασικές συνταγματικές αρχές μιας ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Ή ανοίγουν μια τρύπα την οποία θα τη βρούμε μεγαλύτερη μπροστά μας. Ζήτησα λοιπόν από τον Πρωθυπουργό να ορίσει τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Ρώτησα ποιος υπουργός συντονίζει τα ζητήματα αυτά, γιατί δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα οι αποφάσεις της Διακομματικής Επιτροπής της Βουλής, γιατί παρουσιάζεται καθυστέρηση σε ορισμένα στρατηγικά έργα που θα θωρακίσουν δημογραφικά και αναπτυξιακά τη Θράκη. Αναγνώρισα όμως απ' την άλλη και την προσωπική του ευαισθησία, η οποία εκδηλώθηκε στο θέμα του Δημοκρητίου, το οποίο το προωθεί ως ένα μητροπολιτικό πανεπιστήμιο, διότι πραγματικά είναι μια σοβαρή επένδυση στην περιοχή. Δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή με την ευαισθησία του Πρωθυπουργού αυτό, αλλά με την κινητοποίηση όλου του μηχανισμού του κρατικού
για την Θράκη και του πολιτικού μηχανισμού βεβαίως. Άρα τώρα περιμένετε να δείτε τι θα γίνει σε όλα αυτά τα θέματα που θέσατε. Όλα τέρσαν στο τραπέζι και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση. Mm-hmm. Απλά είπαμε ότι εμείς πλέον ό,τι λέμε το λέμε επικοδομητικά και γόνιμα, αλλά δεν σιωπούμε. Πλέον αναλαμβάνουμε τα καθήκοντα που μας έχει αναθέσει το Σύνταγμα. Γιατί θεωρούμε ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο ομαλότητος, που αν δεν συνεργαστούμε όλοι μαζί και δεν μεταφέρουμε στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό αυτά τα οποία βλέπουμε και ακούμε, δεν προσφέρουμε καλές υπηρεσίες στον τόπο. Άρα έχετε μπει ξεκάθαρα, όπως μας είπατε, τελείωσε η περίοδος της αυτοπαραίτησης, της συνειδητής. Έχετε περάσει σε το μια νέα μία φάση. Το είπαμε μία φράση. Το μένουμε σπίτι για τους βουλευτές τελείωσε από τότε που βρέθηκε το εμβόλιο των ευρωεκλογών. Ήσασταν σαφέστατος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Να ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλό μήνα να έχετε. Και εμείς στο σημείο αυτό σας αποχαιρετούμε. Θα είμαστε μαζί ξανά αύριο στις 9 το πρωί. Καλημέρα σε όλους. Καλή συνέχεια. Καλή σας μέρα.